Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Και με βλέπετε στο εξώφυλλο του βίντεο για άλλη μια φορά με το στόμα ανοιχτό και ελαφρώ κρεμασμένο. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε πλέον από δηλαδή πραγματικά. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, θέλουν και τα γελιά μου καθάρισμα. Κάτω από το βίντεο «Υπάρχει χώρο στην κοινωνία μας για μια υπογόνιμη γυναίκα», το οποίο αυτό το βίντεο θα το βάλω στην περιγραφή του παρόντος βίντεο για να το δείτε όσοι δεν το είδατε ή να το θυμηθείτε όσοι το είδατε ξανά και το ξεχάσατε, υπήρχε ένα έτσι πολύ τρανταχτό σχόλιο το οποίο το σημείωσα για να φτιάξω βίντεο πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, γράφει μια φίλη. «Θέκλα, ακολουθούσα δύο κοπέλες στο Instagram και η μια ανέβασε θέμα αν οι μη γονείς δικαιούνται να έχουν άποψη. Η άλλη που είναι φίλη της έβαλε like. Έστειλε ότι θα αποχωρήσω και από τις δύο, ενώ ότι θα τις κάνεις, θα, θα την ακολούθησή τους, γιατί την άποψη αυτή διαχωρισμού των ανθρώπων σε γονείς και μη γονείς, και να τίθεται ερώτημα αν δικαιούται ο μη να έχει άποψη, τη βρίσκω στερεοτυπική και βαθύτατα μη ανθρωπιστική και δεν συμφωνεί με αρχέ και αξίε μου. Του τα έγραψε αυτά. <laughs> δεν κατάλαβα λέξη από τι του έγραψε. <laughs> Είμαι σίγουρη ότι δεν κατάλαβα λέξη. <laughs> uh, η μια απάντησε τυπικά να είσαι καλά, καλή συνέχεια και επί του θέματος φυσικά τίποτε. Από πότε η σκέψη των ανθρώπων και η άποψή τους εξαρτάται από τα αναπαραγωγικά τους όργανα γινόμαστε άνθρωποι όταν γεννάμε παιδιά, ναι, αν δεν είσαι μανούλα δεν έχεις αξία, τι δεν καταλαβαίνεις και δεν είσαι μπαμπάγκας. Το ότι οριμάζουμε, αυτό θεωρούν αρκετή στη ρηχή υποκριτική κοινωνία μας. Θέκλα, κάνε ένα βίντεο που θα τα λες έξω από τα δόντια, οδηγητικό για να φέρονται και τα δόντια του Λακούλη. Ατύχει, έχει καύσωνα και το κάνουμε από το σπίτι το βίντεο. Ο Λακούλη είναι κάτω από το γραφείο μου. Δεν μπορεί να δει τα δόντια αλλά θα δει τα δικά Παιδιά γελάω. Πραγματικά γελάω. Πραγματικά ζούμε πράγματα και θάματα. Εντάξει, αυτή η άποψη να λεγόταν πριν 100 χρόνια ή πριν 80 χρόνια ή πριν 60 χρόνια να πω ρε παιδί μου, Αγράμματοι άνθρωποι, αμόρφωτοι δεν πήγα στο σχολείο. Πήγαν, ξέρω εγώ, μέχρι την πρώτη, δευτερά, τρίτη δημοτικού. Δεν έχουν παιδεία. Μέχρι εκεί έχουν καταλάβει. Ζουν, ε, ξέρω εγώ, αποκλεισμένα σε κάτι χωριά που δεν είχαν επαφή με τον εξωκόσμο, Δεν υπήρχε το διαδίκτυο. Δεν υπήρχε ε, πρόσβαση σε βιβλία πρόσβαση σε γνώσει. Ε, φαντάζομαι ότι έχουν τελειώσει και πανεπιστήμιο συγκεκριμένε φιλινάδες οι οποίε υποστηρίζουν την άποψη ότι αν δεν είσαι γονιό, δεν πρέπει να έχει άποψη. Γιατί το φέρνουν σαν badge, σαν σήμα τιμή, σαν μετάλλιο το γεγονό ότι είναι γονεί. Ασχέτω του τι καταγωνεί μπορεί να είναι. Ασχέτω, ανεξαρτήτω. το να είσαι γονιό είναι κάτι το οποίο σημαίνει μερικά πράγματα. Ότι για παράδειγμα έχεις αποφασίσει να υιοθετήσει ένα παιδί. Ή έχεις αποφασίσει να γεννήσει ένα παιδί. Τέλος πάντων σημαίνει ότι έκανε σεξ και αυτό το σεξ κατέληξε σε σύλληψη. Ένα σπερματοζουάριο μπήκε μέσα σε ένα οάριο που ήταν εκεί διαθέσιμο έτυχε να είναι διαθέσιμο και έχει γίνει σύλληψη. Δεν σημαίνει κάτι το να είσαι γονιό. Το να γεννήσει ή να υιοθετήσει ένα παιδί δεν σημαίνει κάτι. Το τι είδο γονιό είσαι σημαίνει πολλά πράγματα, αλλά για τα παιδιά σου, όχι για εμά. Αν εσύ είσαι ένα καλό γονιό, αυτό σημαίνει ότι μεγαλώνει παιδιά μέσω το δυνατόν λιγότερα ψυχικά τραύματα. Αν είσαι ένα κατάγονιο που είναι οι περισσότεροι, σημαίνει ότι με τη συμπεριφορά σου επιτείνεις τον πόνο, την οδύνη και τη δυστυχία ολόκληρης της κοινωνίας. Γιατί μεγαλώνοντας ανθρώπους κακοποιημένους ψυχικά και συναισθηματικά, μεγαλώνοντας ανθρώπους με αλαζονία και δικαιωματισμό, μεγαλώνοντας ανθρώπους χωρίς ενσυναίσθηση, γιατί η ενσυναίσθηση είναι κάτι που διδάσκεται από τους γονείς, τα παιδιά κυρίως, ή μεγαλώνοντας ανθρώπους χωρίς ασφαλή Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ταλαιπωρούν άλλου ανθρώπου και του εαυτού του. Οπότε το σκεπτικό του ότι όποιο είναι γονιό δικαιούται να έχει άποψη είναι εξαιρετικά στρεβλό. Γιατί το να είσαι γονιό αυτό καθ' αυτό από μόνο του δεν σου προσδίδει καμία αξία. σα ίσα, εάν ρισκάρει να γίνει γονιό. Και αν αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ρίσκο το να γίνει γονιό, γιατί πολλοί γίνονται γονεί χωρί να αντιλαμβάνονται ότι είναι ρίσκο να είσαι γονιό, αν ρισκάρει να είσαι γονιό, πολύ πιο πιθανό να αποτύχει παρά να επιτύχει, γιατί ξαναλέμε, ζούμε σε μια κοινωνία που η πλειονότητα των γονέων δεν είναι γονική και που η πλειονότητα των γονέων δεν παρέχουν στα παιδιά του αυτά που οφείλουν να παρέχουν, Ίσως και γιατί κάθονται στο Instagram και οικοκορεύονται ότι είναι γονεί, αντί να είναι στην πραγματικότητα γονεί. Αντί να βάλουν την ενέργεια του στο να γίνουν καλύτεροι γονεί, βάζουν την ενέργεια του στο να γράφουν τσιτάτα και φυρμάνια ότι μόνο ποιο είναι γονιό δικαιούται να έχει άποψη. Οπότε, αν έχει πάρει το ρίσκο να είσαι γονιό και έχει αποτύχει, τότε ίσω ίσως θα έπρεπε η κοινωνία να σου πει: Εσύ σκάσε, μην μιλά, γιατί τα κάνει κατά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με του γονεί. Και εγώ ίδια γονιό είμαι. Και εγώ ίδια τα έχω κάνει κατά πολλέ φορέ. Και εγώ ίδια παραδέχομαι ότι ως γονιός έχω αποτύχει σε πολλά σημεία και προσπαθώ. Ακόμη τα παιδιά μου είναι στην εφηβεία ψυχοσυναισθηματικά, ο γιος μου είναι 26, η κόρη μου είναι 23 και προσπαθώ να επανορθώσω για τις ζημιές που έχω κάνει και να αναπληρώσω τις παραλήψεις που έχω κάνει και να προσπαθώ καθημερινά να γίνω με καλύτερος γονιός. Είμαι πολύ απασχολημένη ώστε να εκτελέσω ορθά το ρόλο μου. Όχι ορθά, όσο πιο καλύτερα γίνεται το ρόλο μου, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος και κανείς δεν εκτελεί ορθά το ρόλο του. Είμαι πολύ απασχολημένη ώστε να βελτιωθώ, οπότε δεν έχω χρόνο να μπω στη διαδικασία να πω όποιο είναι γονιός πρέπει να έχει άποψη και όποιο δεν είναι να μην έχει άποψη. Η ιδιότητα του γονιού και μόνη δεν σου δίνει κάποια εγκυρότητα της απόψή σου... ούτε κάποια επιστήμοσύνη στις απόψεις σου. Τώρα, αν ε, κάποιος έγραφε, για παράδειγμα... για θέματα που άπτονται της ψυχικής υγείας... καλύτερα να εκφράζουν την άποψή τους... οι ειδικοί ψυχικής υγείας πρώτα και μετά... ο κόσμος που δεν έχει ε, ε, εκπαίδευση στη ψυχική υγεία... να το καταλάβω. Ή για θέματα ιατρικής... καλύτερα να εκφράζουν την άποψή τους οι ιατροί και οι επιστήμονε στον ιατρικό τομέα, και μετά κάποιο ο οποίο δεν έχει γνώση τη ιατρική επιστήμη, να το καταλάβω. Το να γίνει γονιό όμω ούτε πτυχίο σου δίνει, ούτε μάστερ ούτε διδακτορικό. Τίποτα δεν σου προσδίδει το να είσαι γονιό. Τίποτα απολύτω από μόνο του. Το πώ εσύ θα διαχειριστεί το ότι είσαι γονιό μπορεί όντω να σε βοηθήσει να μάθει κάποια πράγματα. Και αν όντω μάθει κάποια πράγματα και καλλιεργηθεί ω άνθρωπο, τότε είναι απίθανο να βγάζει φυρμάνια ότι μόνο εγώ που είμαι γονιό δικαιωμένο να έχω άποψη και άλλοι δεν δικαιούνται να έχουν άποψη. Το εν, το εν είδα, το σοκρατικό εν είδα, ότι ουδέν είδα, η ρίση του Σοκράτη, ένα πράγμα γνωρίζω, ότι δεν γνωρίζω τίποτα, είναι η επιτομή τη σοφία. Ένα πραγματικά σοφό άνθρωπο δεν κάνει τον ξερόλα. Δεν κάνει τον ειδήμονα σε πράγματα που δεν είναι ειδήμονα. Και δεν θεωρεί τον εαυτό του ανώτερου από τους άλλους. Ο πραγματικά σοφός άνθρωπος, ο ουσιαστικά σοφός άνθρωπος... είναι τόσο συντετριμένος από την εικόνα των δικών του ελήψεων... και νιώθει τόση πολύ ευθύνη ώστε να φέρει εις πέρα στο ρόλο του με όσο περισσότερη ενσυναίσθηση, ευθύνη και ανθρωπισμό, ώστε σε καμία περίπτωση δεν θα βγάλει τέτοιου είδου ανακοινώσει. Για επιμέρους απόψεις ζητημάτων, τα οποία άπτονται επιστημών και νομοθεσιών, οι πιο κατάλληλοι να εκφράσουν γνώμη είναι οι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει αυτές τις επιστήμες, είναι η νομικοί, οι οποίοι γνωρίζουν τις νομοθεσίες και το καθεξής. Για πράγματα της καθημερινής ζωής όμως, για τις συζητήσεις που κάνουμε στο Instagram, στα stories φαντάζομαι, δεν ξέρω, για τα chit-chat που γίνονται στους καφέδες και από εδώ και από εκεί, όταν αφορά για θέματα γενικού ενδιαφέροντος, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Ναι, μπορώ να έχω την άποψή μου για το αν αντέχω αυτή τη ζέστη δεν την αντέχω. Μπορώ να έχω την άποψή μου για το αν αυτή η κυβέρνηση κάνει κάποιες κινήσεις οι οποίες είναι επιζήμιες για τη χώρα. Μπορεί να έχω την άποψή μου για, το, για τη φθήνια και την ακρίβεια στα μαγαζιά. Μπορεί να έχω την άποψή μου για το ότι ε, είναι δύσκολο να οδηγήσεις μέσα στην πόλη με τόση κίνηση. Για πράγματα τα οποία είναι γενικού ενδιαφέροντος. Ποια πράγματα είναι γενικού ενδιαφέροντος. Αφορούν όλους. Ο καιρός, το κυκλοφοριακό, πολιτικά ζητήματα. Όλοι οι πολίτες μπορούν να έχουν γνώμη για πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη διαβίωση τους στη χώρα, στην πόλη, στην επαρχία που βρίσκονται. Γιατί μόνο οι γονείς πρέπει να έχουν άποψη. Μήπως επειδή οι γονείς είναι... έχουν παιδιά οπότε έχουν λέκαση. Οπότε η άποψη των γονέων, το προσπαθώ να κατάλαβω το στρεβλό σκεπτικό τους, οπότε η άποψη των γονέων είναι πιο σημαντική γιατί ε, έχουν πίσω τους κόσμο. Μου έλεγε μια φίλη ότι λέει υπάρχουν λίστες προτεραιότητας, δεν το ξέρω αυτό, για μεταμοσχεύσεις και για μεταγγίσεις αίματος και λέει αν έχουν να επιλέξουν να κάνουν μεταμοσχεύση ενός οργάνου σε μια γυναίκα στην ίδια ηλικία με την άλλη η οποία έχει παιδιά και σε μια που δεν έχει παιδιά θα επιλέξουν αυτή που έχει παιδιά. Ή το ίδιο και με τη μετάγγιση αίματος. Αν υπάρχει έλλειψη αίματος, θα υπάρχουν πρωτόκολλα στα νοσοκομεία, δεν το γνωρίζω αυτό, μου το έλεγε μια φίλη προχθές, που λέει θα προτιμηθεί ο γονιό από το μη γονιό με το σκεπτικό ότι ο γονιό έχει πίσω του παιδιά, τα το οποία παιδιά ποιο θα τα φροντίσει αν πεθάνει και θα τα επιβαρυνθεί η υπόλοιπη κοινωνία. Δεν ξέρω αν αυτό το σκεπτικό είναι η δίκαιο ή όχι. Δεν θεωρώ ότι η ανθρώπινη ζωή πρέπει να μετράται με, την... με το αν έχουμε γεννήσει ή δεν έχουμε γεννήσει. Αν, αν έχουμε τέξει ή δεν έχουμε τέξει. Γιατί ο άνδρας γεννά και η γυναίκα τύχτη. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι είναι οι οικονομικοί όροι που εφαρμόζονται εκεί. Γιατί σου λέει αν πεθάνει μία γυναίκα που έχει παιδιά ή ένας άντρας που έχει παιδιά, σημαίνει ότι το κράτος θα πρέπει να αναλάβει οικονομικά να φροντίσει το ορφανά. Οπότε, αν πεθάνει μία που δεν έχει παιδιά, δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά το κράτος. Φαντάζομαι ότι έτσι είναι το σκεπτικό. Και μου είπε ότι είμαι παρόν σκεπτικό... Α, αν περιμένουν για μεταμόσχευση ένα παιδί 5 ετών και ένα παιδί 20 ετών, θα κάνουν τη μεταμόσχευση στον 20χρονο. Λέει, γιατί η κοινωνία έχει επενδύσει οικονομικά πάνω του για 20 χρόνια και όχι για 5 όπω το πεντάχρονο. χρονο Αμένα αυτά τα πράγματα δεν μου αρέσουν. Το να μετρούμε του ανθρώπου με οικονομικέ. Με οικονομικά κριτήρια, θα φαντάζομαι ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος για να γίνεται η η απόφαση να. Ξέρω. Αν έχει ένα νεφρό και έχει δύο, πέντε, δέκα ανθρώπου που θέλουν να, που είναι συμβατοί με αυτό το νεφρό, πρέπει να έχει έναν τρόπο να το. να μη σου τύχει. Να μην σου τύχει. Λοιπόν. Το να είσαι γονιό δεν σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο άνθρωπο. Το να μην είσαι γονιό δεν σε κάνει χειρότερο άνθρωπο. Πραγματικά, έχουμε καταλήξει να κάνουμε βίντεο για τα αυτονόητα. Έλα εδώ, ρε, Λάκη. Έλα εδώ. Έλα δω. Έλα Λάκη, Έλα Λάκη, Έλα λάκι. Έλα δείξ τα δόντια σου. Έλα Λάκη, Έλα Λάκη. Για παράδειγμα, ο λάκι ο οποίο είναι στυρωμένο, δεν πρέπει να έχει δικαίωμα να ζήσει γιατί θα αφήσει κουτάδια στον κόσμο. Έλα Λάκη, Δείξτε τα δόντια σου. Δείξτε τα. Δείξτε τα δόντια σου. Τίποτα. Ήρεμο. Λάκι. Λάκι. Τη γλώσσα λίγο. Αυτά. <laughs> Κάνουμε βίντεο για τα αυτονόητα ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.